Φεύγουμε, να πάμε στην Ινδία, στην τραγωδία που είχαμε και στο συνδυοδρομικό σι... δυστύχημα, γιατί έχουμε και νέα δεδομένα. Δυστυχώ ο θρήνο ε, και η απελπισία δεν έχει τέλο στην Ινδία. Α, μετά από αυτό το τραγικό συνδυοδρομικό δυστύχημα, ε, σε οποίο επλάξαν τρία τρένα, ε, οι πληροφορίε λένε ότι υπήρχε λάθο στο σύστημα σηματοδότηση, στην τηλεδιοίκηση. Πώ έγινε ε, η σύγκριση. Και λάθο στην τηλεδιοίκηση, κάπου το έχουμε ξανακούσει αυτό. Και αυτό και εκεί Εδώ πέρα, βέβαια, μία λέει η εταιρεία ότι πρόκειται για τη λειτουργία. Μετά βγαίνει ο Υπουργό, λέει υπάρχει παρέμβαση, όχι δυσλειτουργία. Τώρα βγαίνει άλλο εκπρόσωπο, λέει ότι είναι λάθο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η πρώτη επιβατική αιμοξοστοιχεία, η οποία ε, ε, συγκρούστηκε, αναπλάκησε σε σύγκρουση, έπρεπε να, να κινείται σε μια κεντρική ε, γραμμή. Δόθηκε σήμα όμω να αλλάξει γραμμή και να μπει σε βοηθητική. Εκεί βρισκόταν ένα, επι, ένα εμπορικό τρένο. Μάλιστα. Συγκρούστηκε λοιπόν με το τρένο με ταχύτητα 130 χιλιόμετρων. Εκτροχιάστηκαν τουλάχιστον τρία βαγόνια αυτή τη επιβατική αμαξοστοιχία. Βρέθηκαν στη διπλανή γραμμή που εκείνη την ώρα περνούσε άλλη επιβατική αμαξοστοιχεία, η οποία επίση εκτροχιάστηκε. Έχουμε τουλάχιστον 275 νεκρού από την σιδεοδρομική αυτή τραγωδία, τη μεγαλύτερη εδώ και πολλέ δεκαετίε για την Ινδία. Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμό των νεκρών, γιατί υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι οι οικογένειε που αναζητούν δικού του ανθρώπου και δεν μπορούν να του βρουν πουθενά, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα νεκροτομία. Με τι αρχέ στην Ινδία να εγγυώνται ότι θα χυθεί άπλετο φως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Χρυσανέ, είσαι καλά.